Εχθές είχαμε τη χαρά με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και βεβαίως του κυρίου Πρωθυπουργού να υπογραφεί η μεγάλη σύμβαση για ένα σημαντικό και κορφαίο έργο που αφορά κυρίως τη Λευκάδα, ένα έργο το οποίο θα δώσει ανάσα στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων, αλλά κυρίως θα μας ταξιδέψει και στην ανάπτυξη στο μέλλον. Τα Ιόνια νησιά είναι μια περιφέρεια η οποία είναι βασισμένη στον τουρισμό, στην ανάπτυξη και βεβαίως παράλληλα πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα. Ανάπτυξη χωρίς ίδρυυση, χωρίς νερό δεν υπάρχει. Η απάντηση λοιπόν της κυβέρνησης και των περιφερειών και των δημάρχων είναι ότι όλοι μαζί σε ένα κλίμα συνεργασίας μπορεί να σχεδιάσουμε και όπου χρειάζεται να επανασχεδιάσουμε τις πηγές έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ασφάλεια για το μέλλον, για την ανάπτυξη του τόπου. Ένα έργο εκτές της τάξης των 145 εκατομμύριων ευρώ ξεκινάει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων και βεβαίως θα δώσει η απάντηση στην ίδρυυση Λευκάδας για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο έργο λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο και με τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και με τους συνεργάτες του για να απαντήσουμε και στο πρόβλημα της Κέρκυρας. Περιμέναμε πολλά χρόνια τα φράγματα, δυστυχώς υπάρχει κλιματική αλλαγή μπροστά που ξέρουμε τι συμβαίνει με τις βροχοπτώσεις, άρα καμία εγγύηση δεν μπορούσαν να μας δώσουν και δεύτερο ήταν μικρή παρέμβαση στις ανάγκες που έχει η περιφερειακή μας ενότητα. Εδώ και αρκετό διάστημα και εγώ προσωπικά με συνεργασία των Δημάρχων αλλά κυρίως με το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο και με επιστημονική ομάδα που εφόσον το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές μπορώ και εγώ σήμερα να πω τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε να βρούμε νερό για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση και θα τύχουμε των χρηματοδοτήσεων μεγάλου σημαντικού έργου έτσι ώστε και εμείς να εγγυηθούμε την ποιότητα των μονίμων κατοίκων, την παροχή για τις νέες γενιές νερού και βεβαίως εγγυόμεθα την ανάπτυξη του τόπου διότι όπως είπαμε και πρωτήτερα χωρίς νερό δεν μπορεί να έχουμε καμία εξέλιξη. Αυτό που έχει σημασία όμως και το δουλεύουν οι Δήμοι και η ΔΕΙΑ είναι ότι πρέπει άμεσα να απαντηθεί και να διορθωθούν παρεμβάσεις που με τα προβλήματά τους αν δεν γίνουν γρήγορα θα έχουμε πρόβλημα στην ίδρυυση και τη φετινή χρονιά που πρέπει κάτι να κάνουμε και για την επόμενη χρονιά. Διότι τα μεγάλα έργα έχουν και βάθος, θέλουν και χρόνο και γενναίες χρηματοδοτήσεις. Πιστεύω λοιπόν, μετά και τη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι η Κέρκυρα μετά τη Λευκάδα θα δρομολογηθεί η απάντηση στο σκέλος της ίδρυυσης. Βεβαίως, το έχουμε ξαναπεί, ότι τα Ιόνια νησιά έχουν το ίδιο πρόβλημα όλες οι περιφερειακές ενότητες, γι' αυτό και θα δουλεύουμε παράλληλα και για τις μεγάλες ανάγκες και τα προβλήματα που έχει και το νησί της Ζακύνθου.